Νέο θέμα ξέσπασε για το θέμα του νερού μετά από ρεπορτάζ της Φεντόνα.gr και σε σχετικό δημοσίευμα που θέτει θέμα ασφάλειας των δεξαμενών νερού στην περιοχή του πεδίου Βολής. Μεταξύ άλλων, απόσπασμα από το δημοσίευμα αναφέρει. Την 5η 27 Ιουνίου, αργά το μεσημέρι, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου και των δεξαμενών ίδρυυσης του Δήμου Κορινθίων στο πεδίο Βολής, σε μια έκταση αρκετών στρεμμάτων που είναι περιφραγμένη με παλαιού τύπου στρεμματοπλέγματα, το οποίο σε αρκετά σημεία είναι τρυπημένο και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ανεπίσημες είσοδοι για τον καθένα που θέλει να μπει μέσα. Φυλάσσονται και προστατεύονται το κτίριο όπου χλωριώνεται το νερό και οι υπόγειες μεγάλες δεξαμενές, τις οποίες καταλήγει μετά την χλωρίωση και από εκεί φεύγει για τις βρύσες 50.000 πολιτών. Είναι το δηληστήριο, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Δήμος, όπου χλωριώνεται το νερό και από εδώ δίνεται ως πόσιμο στην κατανάλωση των Κορινθίων. Βλέπετε στο δεξί μέρος του δηληστηρίου ένα μεγάλο αγωγό. Από εκεί παίρνει το νερό. Από το σημείο αυτό εισέρχεται το νερό, επεξεργάζεται και θα δούμε ότι στα 10 περίπου μέτρα αριστερά βγαίνει επίσης με ένα μεγάλο αγωγό να πάει στις δεξαμενές και από τις δεξαμενές, αυτός είναι ο μεγάλος αγωγός, έχουμε λαχανιάσει και εγώ, και από τις μεγάλες δεξαμενές που είναι μπροστά μας να πάει στην κατανάλωση. Ξαναλέμε, Ιδού η Εφημερίδα των Συνταχτών, 5η 27 Ιουνίου 2013. Αυτό είναι ένα σκουριασμένο καπάκι, ένα απλό τσίκινο καπάκι. Το ανοίγουμε και βλέπουμε πως τρέχει το νερό και από εδώ είναι στην τελική ευθεία για να πάει στις βρύσεις του Κορινθίου. Ανοίξαμε λοιπόν το καπάκι, το βλέπετε, και το ξανακλείσαμε. Δεν μας ενόχλησε κανείς για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα πάμε και σε ένα δεύτερο καπάκι που υπάρχει. Προφανώς είναι η δεύτερη δεξαμενή από εδώ. Να η αγωγή που καταλήγουν και σε αυτή τη δεξαμενή. Είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση. Ένα καπάκι απλό, τσίγκινο, σκουριασμένο, σε κακή κατάσταση. Το ανοίγουμε και αυτό και βλέπουμε το νερό που μπαίνει μέσα για να οδηγηθεί από εδώ στις βρύσες 50.000 κόσμου να πιούνε νερό πόσιμο. Να η Κόρινθος, τη βλέπετε κάτω στο βάθος. Από εδώ λοιπόν, από αυτές τις δύο υπόγειες δεξαμενές που ανοίξαμε και είδατε πως γίνεται, να το νερό που βγαίνει από ποια σωλήνα, βγαίνει από το δηληστήριο. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, δίνει τη δική του απάντηση μέσα από το τηλεοπτικό φακό του Άξιον, τονίζοντας ότι υπάρχει κανονικά περίφραξη και πόρτα εισόδου και μάλιστα με λουκέτο. Ενώ λουκέτο υπάρχει και στις δεξαμενές από τις οποίες φεύγει το νερό και καταλήγει στις βρύσεις των Κορινθίων πολιτών. Τέλος, ανέφερε ότι αν υπάρχουν ευθύνες θα καταλογιστούν, όπως επίσης θα αποκαλυφθεί σύντομα εάν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο εις βάρος του Δήμου. Στο πεδίο Βολής, ο Δήμος Κορινθίων έχει τις δεξαμενές, τις κεντρικές δεξαμενές που τροφοδοτούν την πόλη της Κορίνθου και ένα σύγχρονο δηληστήριο. Από τα πιο σύγχρονα δηληστήρια που υπάρχουν σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Ο χώρος είναι περιφραγμένος, υπάρχει περίφραξη και πόρτα εισόδου. Ταυτόχρονα οι δεξαμενές όλες έχουν δυσκολία στην πρόσβαση, γιατί όλες οι δεξαμενές έχουν κλειδαριές που κλειδώνουν. Οι δεξαμενές, μιλάμε, που υπάρχει το νερό. Και βέβαια το δηληστήριο είναι ερημητικά κλειστό με πόρτες ασφαλείας. Είδα με προσοχή το ρεπορτάζ. Μου έκανε εντύπωση το πώς ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος βρήκε ανοιχτό το χώρο. Το πώς βρέθηκαν ανοιχτές οι δεξαμενές. Μία πληροφόρηση που έχω είναι ότι παρόν στο ρεπορτάζ ήταν και ο αρμόδιος υπάλληλος. Επειδή υπάρχουν λοιπόν πολλά γεγονότα τα οποία και εμένα με έχουν εκπλήξει, το πώς βρέθηκαν δύο δεξαμενές χωρίς να έχουν τα αντίστοιχα λουκέτα από τις τέσσερις δεξαμενές που υπάρχουν και το πώς βρέθηκε η πόρτα ανοιχτή, ακόμα και το πώς υπήρχαν κάποια ξυλώματα στην περίφραξη χωρίς ποτέ να έχει ειδοποιηθεί αρμοδίως ο Γενικός Διευθυντής ο κ. Καραμαλής,
αμέσως ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης έχει διατάξει έρευνα προκαταρκτική για να δει το φως της δημοσιότητας η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες, αυτές θα καταλογιστούν. Αν υπάρχει κάποια προβοκάτσια, και αυτή θα αποκαλυφθεί. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι έσπασαν λουκέτα, μπήκαν στο χώρο που είναι το δηληστήριο και οι δεξαμενές, ή έσπασαν λουκέτα για να ανοίξουν τις καταπακτές που μέσα εκεί είναι το νερό. Ο Δήμος Κορινθίων όμως σε κάθε περίπτωση έχει λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Χώρος φυλασσόμενος, με περίφραξη, δικηστήριο που είναι ασφαλισμένο, δεξαμενές που είναι ασφαλισμένες. Αν υπάρχει κάποιο άλλο παρασκήνιο, αυτό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχει αποκαλυφθεί. Αν υπάρχουν ευθύνες σε υπαλλήλους, θα αποδοθούν. Αν υπάρχει κάποιο άλλο παρασκήνιο που έχει στηθεί εις βάρος του Δήμου και εις βάρος της υγείας και εις βάρος της ποιότητας, μάλλον του να σκορπιστεί φόβος στην κοινωνία της Κορίνθου, και αυτό θα αποκαλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.